Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής. Χαλκιδική. Όχι δεν έχουμε πρόβλημα με την πόλη Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό είναι ο τόπος μας. Έτσι είναι. Και η Χαλκιδική σήμερα συμπληρώνει μια εβδομάδα που τέθηκαν τα επιπλέον μέτρα περιορισμού. Ήταν την περασμένη Παρασκευή στις 6 ώρα το πρωί που έπρεπε όλοι να κυκλοφορείτε με μάσκες ακόμα και στο πεζοδρόμιο και να τη βγάζετε λίγο πριν πατήσετε το πόδι σας στην άμμο. Σωστά το λέτε και ο τίτλος είναι σωστός. Γιατί εκεί έγινε και το μεγάλο λάθος για τον νομό, επικοινωνιακά τουλάχιστον, γιατί υγειονομικά δεν μπορώ, δεν έχω στοιχεία, άρα δεν μπορώ να αφισβητήσω κάτι από τη στιγμή που δεν έχουμε ενημέρωση από την πολιτική προστασία περί υγειονομικών δεδομένων, επιδημιολογικών δεδομένων. Συνεπώς το lockdown που ακούστηκε στις 19 Αυγούστου ότι θα έμπαινε η Χαλκιδική αμέσως στην ουσία τελείωσε τη σεζόν για τον ομό, γιατί στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου υπήρξαν και πρόωρες αναχωρήσεις και αρκετές αφήσεις δεν έγιναν τελικά, διότι το lockdown όπως ξέρετε ιδιαίτερα στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα σημαίνει κλείνει ο προορισμός, κλείνει η περιοχή, μπαίνουμε όλοι στα σπίτια μας. Αντιθέτως, αυτό που έχει συμβεί είναι να έχουμε ένα δεύτερο επίπεδο μέτρων με τη χρήση μάσκα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Νομίζω ότι ήταν το πιο βασικό στοιχείο αυτών των 10 ημερών, όπου χάσαμε αρκετά και θα μπούμε σε ένα Σεπτέμβριο που έτσι και αλλιώς για τη Χαλκιδική από τον Ιούλιο ακόμα φαινόταν ότι δεν θα είχε την κινητικότητα που είχε πέρυσι. Και νομίζω ότι θα μείνουν και πολύ λίγα ξενοδοχεία πια ανοιχτά και ο προορισμός μπαίνει στη χειμερινή περίοδο, θα τολμήσω να πω. Δηλαδή με την ανακοίνωση των μέτρων την περασμένη εβδομάδα, αρκετοί ήταν αυτοί που ήταν να ολοκληρώσουν τις διακοπές τους την Κυριακή και αποφάσισαν να φύγουν νωρίτερα, ακόμα και το Σάββατο ή την Παρασκευή, την ίδια μέρα που έγινε εφαρμογή των επιπλέον μέτρων. Αρκετοί ήταν αυτοί, από ό,τι καταλαβαίνω, που ήταν να έρθουν από Δευτέρα και ακύρωσαν. Και ήταν και εκείνους που περιμένατε να κλείσουν και δεν έκλεισε κανείς για να έρθει. Έτσι ακριβώς έγινε και ιδιαίτερα επηρέασε πολύ και τα μικρά ξενοδοχεία, τα μικρά καταλήμματα, όπου είναι πιο οικογενειακά. Και φυσικά επηρέασε όλη την τουριστική οικονομία του νόμου. Είναι ο επισκεπτισμός, μεταφορές, είναι όλος αυτός ο κύκλος που έχουμε ξανακουβεντιάσει. Νομίζω ότι στις αστοχίες όλης αυτής της διαχείρισης της πανδημίας στην Ελλάδα, που εντάξει, είναι λογικό ότι θα υπάρξουν αστοχίες στο σύνολο. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια όταν είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι επικοινωνιακά σε αυτό που τουλάχιστον εμείς οι φορείς αναφερθήκαμε και με δελτία τύπου στον ομό, λέγοντας την άποψή μας, είναι ότι δεν ρωτηθήκαμε για τη διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης. Και φυσικά αν θα είχαμε ερωτηθεί, τότε θα μπορούσαμε να πούμε τουλάχιστον τη γνώμη μας στο επικοινωνιακό κομμάτι. Ναι, και να έχετε και μερίδιο ευθύνης δηλαδή σε όλη αυτή την κατάσταση, εννοείται. Βεβαίως. Ναι. Δεν συνέβη αυτό. Οι περισσότεροι είναι, αν θέλετε, και εκνευρισμένοι ως ένα σημείο για τον τρόπο με τον οποίο έγινε, διότι και η Χαλκιδική δεν είναι νησί. Το ξέρετε πολύ καλά, η γεωγραφία της είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολλά χιλιόμετρα, πολλά χωριά, που ενδεχομένως να μην ήταν το υλικό φορτίο τέτοιο, αλλά εκτιμώ στο τέλος της μέρας ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται στο να συμμαζευτεί εντός εισαγωγικών ο ιός είναι καθαρά γιατί υπάρχουν περιοχές που κουμπώνουν, να το πω απλά, γυτνιάζουν αλλιώς σε μεγάλα αστικά κέντρα. Τα νησιά αντίστοιχα για την Αθήνα, η Χαλκιδική αντίστοιχα ενδεχομένως και η Πειραιά για τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικότερο στοιχείο επιλογής όλης αυτής της απόφασης και περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει από 1 Σεπτεμβρίου, διότι πάλι δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Πόσο βλέπετε τώρα να κλείνει η τουριστική περίοδος και πόσο έξω πραγματικά μοιάζουν τα όσα βιώνει ο κλάδος σε σχέση με τις περσινές επιδόσεις και τα πάνω τα ρεκόρ των τελευταίων χρόνων? Εντάξει, είναι μια σεζόν COVID, το έχουμε ξαναπεί, COVID-19. Ήδη σκεφτόμαστε τη σεζόν COVID-21, θα τολμήσω να πω, ως έτος το επόμενο. Και κυρίως είναι μια χρονιά η οποία έφερε τα πάνω κάτω προβληματισμό πια για τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και φυσικά σκέψη για την επιβίωσή μας. Αυτό είναι το ζητούμενο από εδώ και στο εξής. Δεν είναι θέμα τώρα τα νούμερα λίγο κάτω. Έχουμε τεράστια απώλεια, τουλάχιστον 80% σε αφίξεις, αν θέλετε γενικότερα στον τζίρο των ξενοδοχείων, των επιχειρήσεων. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας. Και κατά τη γνώμη μου, πάνε προφανώς διψήφια και όχι εκεί στο 10% που φαίνεται στην Ευρωζώνη. Εμείς θα είμαστε τουλάχιστον 13 με 15%. Γιατί ο τουρισμός είναι βασικός κύκλος εργασιών για όλη την Ελλάδα. Το ζήτημα είναι τα μέτρα να είναι τέτοια που θα δώσουν τη δυνατότητα ξεκάθαρα στην επιβίωση
του κλάδου. Έρχεται πολύ δύσκολο χειμώνα. Η διαδέτα συνεχού λειτουργία, μια και είμαστε στην πόλη Θεσσαλονίκη, από τη συχνότητα αυτή, να πούμε ότι θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν φαίνεται να υπάρχει επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον μέχρι το Φλεβάρι-Μάρτι. Και αυτό θα δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα και στην πόλη και σε όλες τις πόλεις της χώρας που έχουν το λεγόμενο city break ή μια μορφή δουλειά με την έννοια της επαγγελματικής αντίστοιχα δραστηριότητα, συνέδρια, όπως και η έκθεση για παράδειγμα έχει ακυρωθεί, οτιδήποτε άλλο κινούνταν γύρω από μια πόλη, όπως και για την πόλη Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα χρειαστούμε ακόμη περισσότερη στήριξη για να μπορέσουμε να πάμε στον επόμενο καλοκαίρι στην εποχικότητα, που εκτιμώ ότι και ο Μάιος θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολος. Και βέβαια στο τέλος δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα δίκτυα διανομής πωλήσεων. Θα υπάρξουν αεροπορικές, θα υπάρξουν μεγάλα τουριστικά γραφεία, online γραφεία. Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Γιατί πέρσι την ίδια περίοδο από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φλεβάρι, όλη η Ευρώπη, όλες οι χώρες θα δούλευαν τουριστικά. Είτε στους χειμερινούς προορισμούς, είτε σε άλλους προορισμούς που είχαν άλλες θερμοκρασίες. Αυτό δεν θα συμβεί από εδώ και πέρα, που σημαίνει όλος αυτός ο κύκλος δεν θα έχει καθόλου οικονομικό αποτέλεσμα. Άρα έρχονται πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Πρέπει ο κόσμος να είναι έτοιμος, χρειάζεται σύνεση και φυσικά μέτρα επιβίωσης τα οποία στο τέλος να είναι τέτοια που να μπορούν να έχουν μια δίκαιη μοιρασιά. Και να μην ξεχνάμε ότι τη χώρα τη βρήκε 10 χρόνια μετά τα μνημόνια. Αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουν δυσκολίες, ιδιαίτερα στις οφειλές προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες. Και εκεί νομίζω είναι που θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος. Προφανώς όλοι θέλουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα των επιχειρήσεων μας, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι οφειλές προς το δημόσιο με πολλαπλές ρυθμίσεις και πολλές δόσεις και αντίστοιχα οι σκέψεις από τώρα και το χαρτί και το μολύβι για τα τοποχρεωλήσια του 2021 είναι νομίζω το κομβικό στοιχείο. Πιστεύετε ότι αυτή η παράταση, ας πούμε, ή στο χρονικό περιθώριο πληρωμής μπορεί να βοηθήσει πραγματικά, μα αφού δεν υπάρχουν καθόλου έσοδα? Και θέλω να μου πείτε αν τις δικές σας εκτιμήσεις για την απώλεια εσόδων, αλλά και για το μέλλον των θέσεων εργασίας στον κλάδο σας. Φυσικά δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα για να καλυφθούν. Αυτό είναι πραγματικότητα. Όμως τουλάχιστον πρέπει να υπάρξει μια ψυχολογία στην αγορά, να μπορέσει κάποιος, με συγχωρείτε, να κατευθυνθεί στο κισέ λεγόμενα, να μην βιώσουμε στιγμές του 2012 που δεν πληρώνει κανένας. Και αναγκαστήκαμε μετά από 3 χρόνια να γίνουν ρυθμίσεις, παράδειγμα των 100 δόσεων. Ναι. Θυμώ ότι θα πρέπει έστω το 24 να γίνει 36 στις δόσεις, είναι το ρεπορτάζ που ξέρετε των τελευταίων ημερών. Ναι. Ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε μια πορεία, να ξέρουμε ότι θα πληρώσουμε στο μέλλον αυτά τα χρήματα, έτσι ώστε να κάνουμε έναν μικρό προγραμματισμό. Γιατί χωρίς τις ρυθμίσεις δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν θα πληρώσεις κανέναν και όλο αυτό θα βγει μπούμεραν και στο κράτος. Και από εκεί και πέρα τα τοκοχρεωλήσια, που θα δώσουν μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή. Δεν την ξέρει ο κόσμος στο επιχειρήν, με την έννοια δεν το ξέρουν απλά αυτοί που δεν επιχειρούν. Ότι επιδοτηθήκαμε 5 μήνες στους τόκους του 2020, τα χρεωλήσια πήγαν προς τα πίσω μεν, αλλά οι 7 μήνες στόκων του 2020 πληρώνονται. Και πληρώνονται πάλι από δανεικά τα οποία παίρνουμε, είτε από την επιστρεπτέα, είτε από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των τραπεζών. Και όποιος δεν έχει είναι ακόμη πιο χειρότερα. Συνεπώς εδώ χρειάζεται λήψη μέτρων για τα τοποχρεωλήσια για να πάμε χρόνια πίσω, 5-10. Μόνον έτσι θα σωθεί η παρτίδα. Αλλιώς όλα αυτά θα μαζευτούν και το 2021 θα έχουμε τεράστια προβλήματα στο επιχειρήν. Για τους εργαζόμενους, σωστά λέτε ότι είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα που πρέπει να καλυφθεί. Οι εργαζόμενοι χάσαν περίπου το μισό του εισόδημα σε σύγκριση με το 2019 και αυτό γιατί δεν υπήρξαν πληρότητες. Δεν υπήρξαν δουλειές ούτε στα εστιατόρια, ούτε στα εμπορικά καταστήματα. Άρα λοιπόν εκεί θα χρειαστεί ένα είδος ενίσχυσης του εισοδήματός για να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα. Ακούμε διάφορα περί έξτρα ταμείο ενεργείας, περί το να μπορέσει να υπάρξει κατάρτιση και να ενισχυθούν με εισόδημα πάνω σε αυτό, που αυτό εγώ με βρίσκει σύμφωνο, δηλαδή και να υπάρξει κατάρτιση σε μικρό χρόνο για τους εργαζομένους και να πάρουν χρήματα φυσικά για να μπορέσουν να ενισχύσουν το μηνιαίο εισόδημα. Όλα αυτά τα αναμένουμε 13 Σεπτεμβρίου. Όλοι περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη να δούμε μέσα στο οικονομικό φόρουμ της Θεσσαλονίκης πώς θα κινηθούν τα μέτρα στήριξης για το επόμενο διάστημα. Γιατί και τα επιδημιολογικά δεδομένα, ξέρετε, παίζουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο για την πορεία. Σωστά, και αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Θα είστε από τους φορείς, τους παραγωγικούς που θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη? Εμείς είμαστε κοινωνική εταιρεία με αμέσως του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Προφανώς θα έχουμε την αντίστοιχη πρόσκλησή μας, αν θέτε, και από εκεί βέβαια θα εκφράσουμε και δημόσια τα όποια αιτήματα έχουμε, αν και υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με την κυβέρνηση, με διάλογο με τα συναρμόδια υπουργεία. Και εδώ και πολύ καιρό είμαστε από τους
λίγους που έχουμε συνδιαμορφώσει τη στήριξη του κλάδου και νομίζω ότι σε αυτό πάντα βαδίζουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο. Πολλοί λένε, κύριε Τάσιο, ότι τώρα που σώσαμε την υγεία στο πρώτο lockdown, πήγαμε να σώσουμε την οικονομία και βασικά μέσα από τον τουρισμό. Γι' αυτό και ανοίξαν τα σύνορα. Τελικά αυτό πληρώνουμε, εσείς τι πιστεύετε? Σε καμιά των περιπτώσεων. Τα στατιστικά είναι πολύ συγκεκριμένα. Καταρχήν, όταν ξεκίνησε η σεζόν τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, θυμάστε ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου είχαν όντως δυναμική να δουλέψουν με τον αδικό τουρισμό των Βαλκανίων. Αμέσως, μόλις επιδημιολογικά η Σερβία δεν ήταν καλά, έκλεισε σαν χώρα σε σχέση με την Ελλάδα, στον αρθή, τα Σκόπια το ίδιο. Και δόθηκαν αντίστοιχα οδηγίες και σε όσους έρχονται προς την Ελλάδα να έχουν αρνητικό τεστ 72 ώρες πριν την άφηξή τους. Άρα, αυτό μέσα στις πρώτες 10 μέρες του Ιουλίου κατευθείαν ουσιαστικά σφράγισε οποιαδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπήρξε. Γιατί στην αρχή πράγματι ήρθαν κάποια κρούσματα τα οποία το ξέραμε ότι θα συμβεί. Άνοιγε η χώρα με τον ιό, δεν άνοιγε χωρίς τον ιό. Άρα θα υπήρχαν κρούσματα προφανώς και γι' αυτό προετοιμαζόταν ξενοδοχεία, καραντίνες κλπ. Προετοιμαζόταν το σύστημα ανατικόρα, θυμάστε πόσα PCR έχουν πάρει τα νησιά. Βέβαια. Πανελλαδικά. Που ξέρετε, κάποια από αυτά τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν στο διατάφτα. Ναι. Γιατί πήγε ο κόσμος. Άρα λοιπόν με τα επιδημιολογικά δεδομένα να δίνω άκυρο και σε χώρες το να έρθουν στην Ελλάδα ή να μην τη δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εσωτερική μετακίνηση. Και από την άλλη να έχουμε δειγματοληπτικά τεστ στα αεροδρόμια που αυτό βοήθησε πολύ το PLF έστω στη δεύτερη φάση του όταν εξυγχρονίστηκε ακόμη περισσότερο, περιόρισε κατά πολύ όλο αυτό το ζήτημα του ιού. Είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα χάθηκε ή αν δεν χάθηκε τέλος πάντων είναι ακόμη στον αγωνιστικό χώρο αλλά έχουμε δύσκολα προβλήματα και μέλλον εξαιτίας του συνασπισμού και της συνάθρησης της εσωτερικής εντός αγωγικών αγοράς. Τέλος Ιουλίου, Αύγουστο, τα μέτρα δεν τηρήθηκαν είτε από ατομική ευθύνη είτε από ηλιπείς ελέγχους με αποτέλεσμα να τραβάμε αυτά που τραβάμε τώρα. Ναι. Η χορήγηση των τουριστικών vouchers από τον ΟΕΔΑ έδωσε κάποια ανάσα στον κλάδο και είναι κάτι που πρέπει να διατηρηθεί? Βέβαια. Και το κοινωνικό τουρισμό και το τουρισμό για όλους πήγε να δώσει μία ανάσα. Άργησε γραφειοκρατικά αρχές Αυγούστου ουσιαστικά είχαν οι δικαιούχοι τα vouchers. Ξεκίνησε να υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Η Χαλκιδική ήταν πρώτη στην επιλογή στο κοινωνικό τουρισμό, σημαντικό, 16% του συνόλου. Αλλά από εκεί και πέρα, βέβαια, τα επιδημιολογικά δεδομένα τα αλλάξαν όλα. Ο κόσμος ακύρωσε ή κρατά για το επόμενο διάστημα ή αντίστοιχα για την χειμερινή περίοδο. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι αυξήθηκαν τα ποσά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όμως δεν έφτασε ο χρόνος τελικά για να μπορέσει κάποιος να κάνει, γιατί όπως ξέρετε η Ελλάδα κινείται ουσιαστικά με τη σχολική περίοδο. Ναι, ναι. Και κάτι που είναι αβέβαιο. Πολλά ξενοδοχεία σε όλη την χώρα, κύριε Τάσιο, έχουν μείνει κλειστά, δεν ανοίξανε μετά το lockdown. Κάποια από αυτά πιστεύετε ότι θα αλλάξουν και χέρια? Εγώ έχω ακούσει ότι κάποια ξενοδοχεία, ακόμα και στη Χαλκιδική, που δεν ανοίξαν ή που ανοίξαν και δεν τα πήγαν καλά, σκέφτονται πολύ σοβαρά οι ιδιοκτήτες τους να τα πουλήσουν. Και το ενδιαφέρον, μάλιστα, είναι από επενδυτές του εξωτερικού και κυρίως των Βαλκανικών χωρών. Έχει πέσει την αντίληψή σας? Πανελλαδικά είμαστε στις 5.000 ξενοδοχεία που δεν ανοίξαν. Στη Χαλκιδική δεν ανοίξαν περίπου 250 στα 540. Άρα λοιπόν όντως ισχύει ότι δεν άνοιξαν τα ξενοδοχεία και ανοίξαν περίπου τα μισά. Σχεδόν παντού είναι το ίδιο, πανελλαδικά όσον αφορά τους προορισμούς. Σε έναν πόλεμο έχει σίγουρα παράλληλες απώλειες και όταν ο πόλεμος αυτός εξελίσσεται από πανδημία, εξελίσσεται σε οικονομικό πόλεμο. Και σίγουρα θα υπάρχουν απώλειες, ναι, πιθανόν να υπάρχουν και πολιτήρια. Αυτό βέβαια έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά, διότι όταν θα υπάρχουν μέτρα επιβίωσης όπως ανέφερα και πριν, θα χρειαστεί χρόνος για να υπάρξει μια τέτοια έντονη κινητικότητα, εκτός βέβαια για αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους ότι θέλουν να αποχωρήσουν από τον κλάδο, γιατί ξέρετε μια πόλη ενός ξενοδοχείου έχει και αποφάσει που αποχωρώ από τον κλάδο. Προφανώς δεν θα πουλήσει το ένα για να πάει να κάνει ένα άλλο. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνουν τέτοιες συμφωνίες. Υπάρχουν έτσι κι αλλιώς επενδυτές, πάντα υπήρχαν και μέσα στην κρίση θα υπάρχουν και ακόμα πιο ενωμένοι. Υπάρχουν μικρά funds πια που συγκεντρώνουν χρήματα κυρίως από άλλες δραστηριότητες για να μπορέσουν να επενδύσουν. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι αυτοί που θα μπουν στο οικονομικό μοντέλο τουρισμού της χώρας και ποιος είναι ο στόχος στο τέλος της μέρας. Ναι. Εσείς είστε φύση και θέση αισιόδοξος πάντοτε. Εξακολουθείτε να διατηρείτε αυτή την αισιοδοξία σας?
Από τον Μάρτιο είμαι ένας κρίκος της διαχείρισης της κρίσης μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, στα κέντρα των αποφάσεων και όχι μόνο, συνέχεια με τους συναδέλφους. Νομίζω ότι έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι η σεζόν έχει χαθεί και προετοιμαστήκαμε έγκυρα για τα μέτρα επιβίωσης. Αυτός είναι ο στόχος. Αισιοδοξώ ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε το πρώτο βήμα επιβίωσης το 19, συγγνώμη το 21, όμως δεν βγάζω τον τίτλο σεζόν COVID-21. Α, θα παραμείνει. Θα είναι με αυτές τις συνθήκες και του χρόνου το καλοκαίρι. Οι συνθήκες δεν τις ξέρουμε ακόμη ποιες θα είναι και φυσικά θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι εάν κάνουμε κάποια νούμερα που είναι κοντά στο 2019. Αυτός είναι ο στόχος. Προφανώς αισιοδοξούμε, θέλουμε όμως πρώτα να έχουμε την υγειά μας. Η Ελλάδα δεν εξαρτάται μόνο από τον τουρισμό. Έχουμε σημαντικά ζητήματα γεωπολιτικά που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα και τα γεωπολιτικά θα φέρουν και οικονομικά δεδομένα άλλου τύπου. Σχέσεις με Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πλέγμα πραγμάτων και δράσεων καθημερινά που φυσικά ο τουρισμός θα πάει να πρωταγωνιστεί. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι ο τουρισμός... Να πρωταγωνιστεί αλλά και να επηρεάζεται από τις εξελίξεις. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευάλωτο προϊόν από τη μία, από την άλλη όμως όταν του δοθεί η δυνατότητα να ανακάμψει το κάνει άμεσα. Ναι. Εκεί είναι και η αισιοδοξία μας. Και κάτι τελευταίο κλείνοντας, πολλοί θεωρούν ότι το ότι δεν άνοιξαν κάποια ξενοδοχεία ή ότι δεν ήρθαν τουρίστες αφορά μόνο αυτούς που έχουν ξενοδοχεία ή που έχουν καταστήματα επιχειρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς. Πώς θα καταλάβουμε, κύριε Τάσιο, τις συνέπειες αυτής της κατάστασης μας αφορούν όλους? Δηλαδή, εσείς έχετε προμηθευτές, έχετε πέρα από τους εργαζόμενους, έχετε μια ολόκληρη κοινωνία και η οικονομία που είναι γύρω από αυτό. Βεβαίως. Θα το καταλάβουμε άμεσα από τον επόμενο μήνα. Στις μεγάλες πόλεις κυρίως, στα αστικά κέντρα, όπου η δουλειά η οποία θα γίνεται προκειμένως στη Χαλκιδική σε εξυγχρονισμό μονάδων, όπως συνέβη 18 προς το 19 ή ως ένα σημείο 19 προς 20, αυτό δεν θα υπάρξει καθόλου. Θα είμαστε στην απόλυτη μηδέν δραστηριότητα, που αυτό σημαίνει και άλλες απόλυτες θέσεις εργασίας, όταν δεν θα υπάρχει αυτού του είδους το επιχειρήν. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλος ο κύκλος. Στη Χαλκιδική, για παράδειγμα, του ΑΕΠ. Από το τουρισμό είναι στο 45% καλύπτει, είναι δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό και φυσικά αντίστοιχα στην Ελλάδα θα φτάνει σχεδόν το 30-35%, μιλάω έμεσα και άμεσα και στις θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα έχει 700.000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό, στο σύνολό της. Από αυτά 100.000 είναι ξενοδοχοϊπάλλοι. Οι υπόλοιποι, σκεφτείτε, είναι στο έμεσο και άμεσο. Μάλιστα, μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Ακριβώς, άρα θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο έρχεται μπροστά μας και θα είναι και χειμερινό.